Κύριε Πρόεδρε, σαν του νέου λογότυπου του Δήμου που κυκλοφορεί. Αυτό με τα πουλιά, τα ψάρια, τους ζουγκριάδες, τα κάστρα και δεν ξέρω τι άλλο. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τώρα αν θυμάστε εσείς ποτέ σε αυτή την τριετία να βάλετε θέμα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει να κάνει έγκριση ή μη του νέου λογότυπου. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Οι Δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους περιφέρεια. Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του Οικείου Συμβουλίου κατά συνεκτίμηση στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβούλιου Τοπονημιών. Μόνο λοιπόν κατόπιν σύμφωνης γνώμης από το Συμβούλιο Τοπονημιών και λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιεί το δηλωτικό σήμα στους φακέλους επικοινωνίας, στον ιστότοπό του κλπ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε καταστρατήγηση της νομοθεσίας και του τι προβλέπετε για το δηλωτικό σήμα του Δήμου. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, γράψατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας και τον νόμο και την εγκύκλιο. Αφαιρέθηκε η μορφή του Παπαδιαμάντη και μπήκε του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που είναι τιμή για όλους μας και τοπικά και παγκόσμια, και μπήκε αυτό το νέο λογότυπο που είναι μιας αφαιρετικής σημασίας, δεν ξέρω τι σκέψεις, που ποτέ, κύριε Πρόεδρε, δεν τέθηκε ενώπιόν μας. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί δεν ρωτήθηκε το Συμβούλιο Τοπονημιών? Για νου της αρεσκίας είναι αυτό το λογότυπο που κυκλοφορεί? Γιατί αφαιρέθηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης? Είστε επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αρμοδιότητά σας το ζήτημα του λογοτύπου. Ποιος αποφάσισε, δηλαδή, αν αύριο αλλάξει ο Δήμαρχος και μπει ένας άλλος Δήμαρχος και αποφασίσει κάτι άλλο, θα μπορεί δηλαδή να αλλάζουμε το λογότυπο σαν τα πουκάμισα? Τόσο δηλαδή, δεν μας έκανε καλό αυτή η μορφή του Παπαδιαμάντη και μπήκαμε στη διαδικασία και βάλαμε αυτό το πράγμα που είναι, για μένα, τέλος πάντων, είναι ικτρό, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει αυτό το πράγμα. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να υπάρχει. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Διαμαρέλος, ναι. Πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία. Δηλαδή, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει το Συμβούλιο Τοπονημίων του Υπουργείου Εξωτερικών και τότε να επίσημα να εμφανιστεί το δηλωτικό σήμα ή ο λογότυπος ενός Δήμου. Ψάχνοντας στο Δήμο, γιατί αυτή η νομοθεσία του 2006 ισχύει, δεν βρήκαμε ποτέ μια τέτοια απόφαση που θα έπρεπε να είχε υπαρθεί για να υπάρχει λογότυπο, πόσο μάλλον όταν αυτό εμφανίζει και μια εμβληματική μορφή τη ΚΑΘΟ αλλά και τη χώρα. Γιατί αν θέλαμε να τον τιμήσουμε, έπρεπε έτσι να κάνουμε. Δηλαδή τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν από πότε χρησιμοποιείται αυτό, έπρεπε να ακολουθήσει αυτήν τη διαδικασία. Το δηλωτικό σήμα λοιπόν του Δήμου Σκάδου αυτή τη στιγμή επίσημα είναι το εθνόσημο και τίποτα άλλο. Ο Παπαδιαμάντης αποφασίστηκε κάποια στιγμή, δεν ξέρω ακριβώς πότε, και έτσι πέρασε χωρίς να έχει πάρθει καμία απόφαση. Τώρα, αυτό που βλέπετε εσείς είναι ένα γραφιστικό. Δεν είναι σίγουρα το λογότυπο. Τώρα θα μου επιτρέψετε έτσι να τα αναφερθώ, γιατί είναι γνωστά, αλλά εντάξει, αφού μας προκαλείτε, δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά, κυρίως για αυτούς που μας ακούνε. Το αν εμείς έχουμε τιμήσει ή όχι τον Παπαδιαμάντη, σίγουρα δεν τιμάται όταν μπαίνει ως δηλωτικό σήμα στις αποδείξεις της δημοτικής αστυνομίας, στα πρόστιμα της δημοτικής αστυνομίας ή οπουδήποτε άλλο μπορεί να μπει ένα δηλωτικό σήμα. Δεν το θυμάμαι έτσι. Τον θυμάμαι όταν αναστηλώνουμε και προστατεύουμε τις περιοχές που τον ανέπνευσαν, όπως το κάστρο, που μετά από δική μας πρόταση όλο το υποπτικό υλικό μέσα στον ιστορικό αυτό χώρο θα έχει σημείο αναφοράς τα έργα του Παπαδιαμάντη. Τον θυμάμαι όταν κάνουμε συνεργασίες με τους πιο σημαντικούς φορείς του πολιτισμού και των γραμμάτων της χώρας, όπως για παράδειγμα η συνεργασία μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που διοργανώσαμε το Μάιο, συμπόσιο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με τη συμμετοχή 128 μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον θυμάμαι όταν διοργανώνουμε εκδηλώσεις με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπως κάναμε στις 4 Μαρτίου του 2020. Τον θυμάμαι όταν συνδιοργανώνουμε συνέδρια και εκδηλώσεις, όπως με την Εταιρεία Παπαδιαματικών Σπουδών, που είναι ένας σπουδαίος φορέας. Που
ασχολείται με το έργο του Παπαγεμάτη. Τον τιμάμε μέσα από τις εκδόσεις του, όχι πως τους έχει ανάγκη, αλλά εμάς αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Πρόσφατα κάναμε μία έκδοση με ένα από τα διηγήματά του. Επίσης με την επανέκδοση ενός άλλου μουσικού έργου, το Σκοτεινό Τριγώνι, που βρίσκεται στο μουσείο. Τον τιμάμε έχοντας εφοδιάσει το μουσείο του Παπαδιαμάντη με 26 τίτλους, ελληνικούς και ξενόγλωσσους. Όταν είχαμε ξεκινήσει από διορθωτικές επιβάσεις, να θυμίσω ότι η σκάλα ήταν σάπια όταν αναλάβαμε του μουσείου. Τον τιμάμε λοιπόν μέσα από τέτοιες δράσεις. Όχι βάζοντας μια εικόνα σε ένα ξερό χαρτί, σε ένα επιστολόχαρτο. Και επίσης να αναφέρω εδώ ότι από μία μελέτη που είχαμε βρει από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Πρεβεζάνου, αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν Tourism Generis αυτή η εταιρεία, Tourism Generis νομίζω, ναι, μέσα στις προτάσεις που είχε τότε προς την τότε δημοτική αρχή, ήταν και μία έτσι αρκετά ακριβή μελέτη από ό,τι θυμάμαι, είχε προτείνει την αλλαγή του δηλωτικού σήματος, διότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα, την τουριστική εικόνα τουλάχιστον του νησιού προς το εξωτερικό. Σίγουρα είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, η πιο σπουδαία του νησιού, αλλά δεν μπορεί να έχει έτσι ευθεία αναφορά στην ιστορία του νησιού. Συνήθως ένα λογότυπο έχει να κάνει, όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Γιαμαρίλης, με την ιστορία, με στοιχεία του τόπου, με όσο πιο παλιά μπορεί να πάει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν είναι λογότυπο και σίγουρα δεν ακολουθεί τη διαδικασία ενός λογοτύπου. Είναι ένα γραφιστικό που εμφανίζεται σε διάφορες αφήσεις του Δήμου, αλλά και σε δράσεις κυρίως στο εξωτερικό. Δεν έχω σκοπό που δεν είναι να ανεβάσω τόνο, αλλά πραγματικά απορώ τι βαθμό είχε πάρει ο κύριος Τζούμας όταν έδινε πανελλαδικές, έστω και με το σύστημα των δεσμών που δίναμε εκείνα τα χρόνια. Το ερώτημα που έβαλε ο κύριος Βαϊαμαρέλο. Δεν ήταν ποια η σημασία και πώς τιμάται ο Παπαδιαμάτης από τη Σκιάτα. Το ερώτημα που έβαλε και το απίφθινε σε εσάς είναι το εξής. Αποφασίσατε ως Δημοτική Αρχή, αποφάσισε ο κύριος Δούμας προφανώς, να αλλάξετε το λογότυπο, το δηλωτικό σήμα, το οποίο προφανώς δεν είναι το εθνόσημο, αλλή μόνο να ήταν το λογότυπο το εθνόσημο. Δηλαδή, πού να το πούμε παραπέρα. Και ξαναλέω, αποφασίσατε να αλλάξετε ή να φτιάξετε καινούριο λογότυπο. Έστω ότι δεν υπήρχε. Ποιος το αποφασίζει. Και για να γίνω σαφέστερο, υποτιθείτε ότι βγαίνετε εσείς δήμαρχος, κυρία Παπαδόλια, την επόμενη του χρόνου, τέτοια εποχή. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε δικό σας καινούριο λογότυπο και να εμφανίζετε όπου εμφανίζετε και τώρα και θα εμφανιστεί και στο μέλλον. Έχετε δικαίωμα να βάψετε τις πέτρες στον Μπούρτζη, την ηθοδομία δύο αιώνων από το συγκρό μπλε ή κόκκινη ανάλογα με την αρεστιά σας. Καταλαβαίνετε πως τίθεται το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δικαίωμα ο επόμενος δήμαρχος να κάνει το δικό του λογότυπο και πάει λέγοντας. Ή να βάψει τις πέτρες από τον Μπούρτζη κόκκινες ή μπλε. Επειδή το αποφασίζει ο ίδιος ο δήμαρχος. Σε εσάς απευθύνεται, κυρία Παπαδούλια, το ερώτημα. Και από τον κύριο Γιαμαρέλο και εγώ που το συμπληρώνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταλαβαίνω πολύ καλά, κύριε Πατσά. Σε απλό το πλαίσιο ήταν και η κριτική για τη χωροταξία πώς θα καθίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος το αποφασίζει, ποιος το επιβάλλει και σε ποιον. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Είναι πολύ ουσιαστικό γιατί αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής. Και κάθεστε 8 άτομα και κοιτάτε. Είστε πρόεδρος, κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω πολύ καλά, κύριε Πατσά, την ερώτηση και τη δική σας και του κυρίου Γιαμαρέλου. Ναι. Και καταλαβαίνω και το λόγο επίσης. Απλά πριν ήθελα να πω στον κύριο Πατσά ότι καταλαβαίνω και την ερώτηση και το λόγο για τον οποίο γίνεται θέμα και από τον κύριο Γιαμαρέλο και από τον κύριο Πατσά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι θέλετε. Θέλετε να κάνουμε δικαστήριο? Γιατί κάθε φορά αυτό συμβαίνει. Θέλετε δικαστήριο να ανακαλύψουμε τον ένοχο? Σας απάντησε πριν ο Δήμαρχος πώς ακριβώς έγινε. Αυτό είχα να πω, το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Τι μου απαντάτε? Κύριε Πατσά, θα δώσω το λόγο στο Δήμαρχο και μετά θα επανέλθω σε εσάς. Σας ρώτησα. Δεν χρειάζεται. Με ακούτε? Σας απάντησα ότι δίνω το λόγο στο Δήμαρχο τώρα. Εξήγησα την διαδικασία. Τι λέτε, πού απευθύνεστε? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξήγησα προηγουμένως. Δεν χρειάζεται κάτι να επαναλάβω. Να ακούσουμε. Να δέξει αύριο στα πρακτικά.
για να τα ακούσουμε την ησυχία του. Λοιπόν, για να αλλάξει κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή δηλωτικό σώμα, γιατί δεν έχει ακολουθηθεί καμία διαδικασία. Επαναλαμβάνω. Τώρα, αναφέρθηκα στην Παπαδιαμάντη, γιατί είδα ότι θυμηθήκατε που άλλαξε κάτι που δεν υπήρχε στην ουσία, δεν ήταν κατοχυρωμένο και υπήρχε κάτι άλλο. Εμείς το τιμούμε με τον τρόπο αυτό, με τον Παπαδιαμάντη. Να απαντήσω λίγο στον κύριο Πατσά, γιατί με ρώτησε πού απευθύνομαι. Εγώ απευθύνομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους Δημοτικούς Συμβούλους. Εσείς πού απευθύνεστε, κύριε Πατσά, σε μαθητές? Εσάς προφανώς, κύριε Πρόεδρε. Ναι, καταλαβαίνετε την ερώτησή μου. Λέω, εσείς πού απευθύνεστε στους μαθητές σας? Κάθε φορά διλύσετε τον κόνοπα. Προσπαθείτε να βρείτε, να κάνετε μια παρατήρηση για κάποια παρατυπία και σχεδόν σε κάθε συμβούλιο και στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, θέλετε να ορίσουμε εξεταστική επιτροπή? Τι ακριβώς θέλετε? Η απάντηση δόθηκε. Θέλετε το λόγο ξανά, κύριε Πατσά? Ποια απάντηση δόθηκε? Εδώ ερωτηθήκατε δύο πράγματα, κυρία Πρόεδρε, και μας είπατε ότι κάνουμε δικαστήριο. Δεν κάνουμε κάποιο δικαστήριο, ούτε προσπαθούμε να βρούμε κάποια παρατυπία. Εκτός αν θεωρείτε το καπέλωμα του Δημάρχου σε εσάς παρατυπία. Εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Εσείς αν το αποδέχεστε και το χωνεύετε έτσι, δικαίωμά σας. Ούτε εξεταστική, ούτε δικαστήριο. Αυτό που θέλω να σας ερώτησα είναι το εξής. Υποτεθείτε ότι είστε ο επόμενος δήμαρχος, η επόμενη δήμαρχος. Έχετε δικαίωμα να φτιάξετε το δικό σας λογότυπο και να βάψετε τη λιθονομία από τον Μπούρτσι Μπλε, επειδή αυτό θεωρείτε ότι είναι το καλό? Ταιριάζει την αισθητική σας? Αυτό το ερώτημα σας έκανε. Ποιο είναι το δικαστήριο και ποια η εξεταστική επιτροπή? Κύριε Πατσά, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ευαισθησία που δείχνετε προς το πρόσωπό μου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είπα ότι έχω κατανοήσει πάρα πολύ καλά το λόγο και τις ερωτήσεις σας. Δεν θα δώσω περαιτέρω. Δεν θα δώσω συνέχεια. Απόλυτα, έχω απαντήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευαισθησία σας. Τώρα, είναι απάντηση αυτή ότι λογότυπο είναι το εθνόσημο? Το εθνόσημο είναι το εμβληματικό σήμα της ελληνικής επικράτησης, της ελληνικής δημοκρατίας, που τίθεται σε όλα τα έγγραφα, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Ποιος έβαλε αυτό το γραφιστικό όπως το έθεσε ο δήμαρχος στα έγγραφα και στις επιστολές, ας πούμε, του Δήμου? Απλή ερώτηση είναι. Αν δεν είναι λογότυπο, πείτε δεν είναι λογότυπο, ρε φίλε. Και αναγκαστήκαμε και βάλαμε αυτό το πράγμα. Και σε ό,τι αφορά τώρα ότι δεν υπήρχε προηγούμενη απόφαση, ο νόμος πήγε το 2006, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, και τροποποιήθηκε μετά το 10. Το τι ίσχυε πριν, κανείς δεν γνωρίζει. Ή αν γνωρίζει θα μας απαντήσει. Αλλά από εκεί και μετά, ο Παπαδιαμάντης, η μορφή του Παπαδιαμάντη, δεν ξένησε κανέναν. Δεν αντέδρασε κανείς που βλέποντας τον στα πιστολόχαρτα και παντού. Αυτό το πράγμα όμως τώρα έχει ξενήσει κόσμο. Και δεν νομίζω, κυρία Πρόεδρε, κυκλοφορείτε μέσα στην κοινωνία είστε. Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι δεν το έχετε ακούσει από κανέναν αυτό που λέω. Και ρώτησε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά τώρα, ότι κάνουμε εδώ πέρα δικαστήριο, εντάξει, είναι μια τοποθέτηση, κυρία Πρόεδρε, που προσωπικά δηλαδή δεν την αποδέχομαι εγώ. Ευχαριστώ. Τέλος πάντων, ξαναγύρω στο λογότυπο, είναι άλλο πράγμα το brand name, άλλο πράγμα το τι θα μπει στα δημόσια έγγραφα κτλ. Καλό είναι να διαχωριστεί. Δεν διαχωρίζεται ακόμα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση του τι γίνεται. Προσωπικά, σαν λογότυπο, σαν brand name, δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω, παρά είναι κακό. Αισθητικά για μένα, τέλος πάντων, δεν μου αρέσει, δεν κάνει ούτε για brand name. Αν είναι για brand name και είναι να πάει εκεί που είναι να πάει, τέλος πάντων, ας το αναλάβουν αυτοί που άμεσα εποφελούνται από αυτό το πράγμα και θέλουν να τον παρουσιάσουν σαν brand name. Οι ξενοδόχοι, οι tour operator, οι οποιοδήποτε. Πώς θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι θέλουν, οι εταιρείες ότι θέλουν να εμφανιστεί αυτό το πράγμα προς τα έξω, ας το αναλάβουν αυτοί και να μην επομίζεται το κόστος ο Δήμος κάθου. Τώρα, τι θα εμφανίσουμε στις κλήσεις και σε αυτά? Τέλος πάντων, είναι μια. Για τις κλήσεις είναι μια άλλη ιστορία, αυτό.